Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας από τη φιλόξενη συχνότητα της ΕΡΤ Ηρακλείου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με ειδήσεις και θέματα που αφορούν στην ασφαλή πλοήγηση κυρίως των παιδιών αλλά και εμάς των ενηλίκων στο διαδίκτυο. Προσωπικά δεδομένα θα βρεθούν στο επίκεντρο, η προστασία των προσωπικών δεδομένων, και θα πάμε ευθύς αμέσως στη Σύμβουλο Μεταφοράς Τεχνολογίας, την κυρία Μαρία Μακρυδάκη από το ΙΤΕ, προκειμένου να δούμε μία άλλη πρόταση για την προστασία των προσωπικών μας δεδομένων. Κυρία Μακρυδάκη, καλό σας μεσημέρι. Γεια σας, καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα και γιατί πρέπει να προστατεύουμε τα προσωπικά μας δεδομένα. Κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα έγκυται στο γεγονός ότι πλέον είμαστε έκθετοι στο διαδίκτυο και στις εφαρμογές που υπάρχουν πλέον παντού, καθώς τα τελευταία 20 χρόνια η ζωή και η καθημερινότητα όλων μας έχει αλλάξει πολύ, με την ευρύτατη εξάπλωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τη χρήση των smartphones, με το διαδίκτυο πλέον να έχει το δικό του μερίδιο στη ζωή και την καθημερινότητά μας. Μπορούμε να πούμε ότι διανύουμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η οποία έχει αρχίσει να διαμορφώνει το νέο περιβάλλον στο οποίο καλούμαστε να ζήσουμε, με νέες συνθήκες και νέες προκλήσεις. Uh-huh. Και μέσα λοιπόν σε αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις μεγάλες αλλαγές που έχουν σημειωθεί στην καθημερινότητά μας, πρέπει να δούμε πόσο σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε τόσο την ιδιωτικότητά μας και τα προσωπικά μας δεδομένα, όσο και των παιδιών μας. Τι εννοείται να εξασφαλίσουμε τα προσωπικά μας δεδομένα? Κοιτάξτε να δείτε, όταν είμαστε στο διαδίκτυο και πλεγόμαστε σε διάφορες ιστοσελίδες ή κατεβάζουμε διάφορες εφαρμογές ή παίζουμε παιχνίδια, βλέπουμε στο κινητό μας ή στον υπολογιστή μας μια πολύ ωραία οθόνη με ωραία γραφικά, με πάρα πολλές δυνατότητες. Δεν ξέρουμε όμως ότι πίσω από αυτή την πολύ ωραία εικόνα, αυτή τη βιτρίνα, τρέχουν πάρα πολλοί αλγόριθμοι, οι οποίοι πολλές φορές μας ζητάνε, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, πρόσβαση στα προσωπικά μας στοιχεία, στις φωτογραφίες, στα αρχεία, τις προτιμήσεις μας κτλ. Και δεδομένου λοιπόν ότι αυτές οι εφαρμογές μπορούν να διαχειρίζονται τα στοιχεία μας, τα προσωπικά μας στοιχεία πλέον δεν μας ανήκουν και υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες μέσω των εφαρμογών και των παιχνιδιών που παίζουν τα παιδιά μας κυρίως, να ανακατευθυνθούν τα προσωπικά μας δεδομένα προς τρίτα μέλη άγνωστα σε εμάς και πλέον να είναι αντικείμενο κακόβουλων πράξεων που εμείς μπορεί να μην σκεφτόμαστε καν. Mm-hmm. Μπορείτε να μας αναφέρετε ένα παράδειγμα, κυρία Μακρυδάκη? Ναι, βεβαίως. Ίσως ένα πολύ πολύ απλό παράδειγμα, έτσι για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Κατά καιρούς ακούμε διάφορες φορείς και αρμόδιες αρχές να κάνουν εκκλήσεις για να μην δημοσιεύουμε φωτογραφίες των παιδιών στο διαδίκτυο. Και αυτό γίνεται για ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Από τη στιγμή που δημοσιεύουμε μια φωτογραφία στα social media, ουσιαστικά πλέον αυτή η φωτογραφία δεν μας ανήκει. Μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιήσει τη φωτογραφία του παιδιού μας, είτε καλόβουλα είτε κακόβουλα, με απρόβλεπτες εξελίξεις. Mm-hmm. Είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που αναφέρετε. Το αναφέρουμε κι εμείς πάρα πολύ συχνά στο Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, που προτρέπουμε τους γονείς να μην ανεβάζουν φωτογραφίες των παιδιών τους στο διαδίκτυο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί δεν ξέρουμε σε ποιανού τα χέρια θα καταλήξουν αυτές οι φωτογραφίες και τι χρήση θα κάνουν σε αυτές τις φωτογραφίες. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα ότι από τη στιγμή που το διαδίκτυο είναι ένα απόσπαστο μέρος της ζωής μας, αν υπάρχει τρόπος να προστατεύσουμε τα προσωπικά μας δεδομένα. Φυσικά και υπάρχει ο τρόπος, απλά δεν είναι τόσο εμφανής στον απλό κόσμο. Mm-hmm. Γιατί είναι πολύ καλά κρυμμένος πίσω από αυτά τα πολύ ψηλά και γράμματα που έχουμε διαφορά κείμενα, δυσνόητα νομικά κείμενα, ο οποίος πολλοί κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί τι γράφονται και τι εννοούν. Αναφέρεστε αυτά που στα terms and conditions, όταν κατεβάζεις μια καινούργια εφαρμογή, αυτό που τόσο εύκολα πατάς accept χωρίς καν να διαβάζεις που έχεις συνενέσει και που έχεις παραδώσει τα προσωπικά σου δεδομένα. Ακριβώς, εμείς πατάμε να συνεννούμε και εκείνη τη στιγμή δίνουμε πρόσβαση στις φωτογραφίες μας, στην τοποθεσία μας, σε διάφορα άλλα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την προσωπική μας ζωή. Mm-hmm. Και δεν γνωρίζουμε πλέον πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα δεδομένα. Έτσι λοιπόν, με βάση όλα τα παραπάνω, έρχεται η πρωτοβουλία Καπρίς από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Να μας εξηγήσετε τι ακριβώς είναι αυτή η πρωτοβουλία?
Ακριβώς, βεβαίως. Το Καπρίζ λοιπόν αποτελεί μια γενικότερη πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Πληροφορικής, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, η οποία ξεκίνησε χωρίς κάποια χρηματοδότηση, με σκοπό να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τις συνέπειες που έχουν οι ψηφιακές τεχνολογίες στην προστασία της ιδιωτικής μας ζωής. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο όλης αυτής της πρωτοβουλίας ιδρύθηκε η κοινότητα Καπρίζ, η οποία αποτελεί μια κοινότητα ενεργών πολιτών, η οποία είναι ανοιχτή προς όλους τους ενδιαφερόμενους. Οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να πάρει πληροφορίες και να εγγραφεί σε αυτή την κοινότητα, καθώς τα μέλη δεν είναι απαραίτητο να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα που έχουν να κάνουν με τεχνολογία, αλλά μόνο τη διάθεση να αναζητήσουν και να εφαρμόσουν πρακτικές λύσεις σε ζητήματα ιδιωτικότητας. Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν, τα μέλη της κοινότητας, παίρνουν διάφορες πληροφορίες και σχετικά άρθρα και ενημέρωση σε θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ενώ στο πλαίσιο του υποέργου ΚΑΠΕΙ σχεδιάζονται συγκεκριμένες δράσεις, τις οποίες τα μέλη της κοινότητας, οι οποίες παίρνουν μέρος στις πρωτοβουλίες αυτές, σχεδιάζονται να λάβουν ένα πακέτο δώρων και επιβραβεύσεων για την ενεργή συμμετοχή τους στην κοινότητα. Τώρα, όπως είπα, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να γίνει μέλος στην κοινότητα Καπρίζ. Επομένως, όσοι θέλουν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και να εγγραφούν στην κοινότητα, μπορούν να το κάνουν αυτό πηγαίνοντας στην σελίδα www.kapriz.community.net. Μάλιστα. Είπατε ότι ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία χωρίς κάποιο κονδύλιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς εξασφαλίζονται τα κονδύλια? Πώς υποστηρίζονται αυτές οι δράσεις? Να σας εξηγήσω. Το ΙΤΕ θεώρησε ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινήσει μια τέτοια πρωτοβουλία ακόμα και χωρίς χρηματοδότηση και στη συνέχεια να υποβληθούν προτάσεις σε αντίστοιχα χρηματοδοτικά έργα με σκοπό να εξασφαλιστούν πλέον νέα κονδύλια μέσα από υποέργα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε όλη αυτή τη δραστηριότητα. Το συγκεκριμένο έργο, το ΚΑΠΕΙ, το οποίο τρέχει αυτή τη στιγμή, ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2019 και πρόκειται να λήξει τον Ιούλιο του 2020, αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα. Και το συγκεκριμένο έργο, στο οποίο συμμετέχει το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ με την υποστήριξη του δικτύου πράξη του ΙΤΕ, σε συνεργασία με τη γερμανική εταιρεία IN2, αποτελεί ένα έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το NGA Trust και υποστηρίζεται ενεργά πλέον από την κοινότητα Καπρίζ. Μάλιστα. Αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει ενδιαφέρον σε κοινοτικό επίπεδο για την δουλειά που κάνει το Καπρίζ. Μας είπατε λοιπόν ότι έχει εγκριθεί το ΚΑΠΕΙ, ένα υποέργο αυτής της διαδικασίας. Τι ακριβώς κάνει αυτό το υποέργο? Ασχολείται με τα κινητά περισσότερο από ότι με τους υπολογιστές? Ακριβώς. Το ΚΑΠΕΙ, όπως είπαμε, αποτελεί ένα υποέργο και εστιάζει πλέον σε εφαρμογές κινητών, παιχνίδια που παίζουμε στα κινητά και οτιδήποτε έχει να κάνει με εφαρμογές των κινητών. Και έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτού του έργου αναπτύσσονται διάφορα εργαλεία από τεχνικής άποψης, τα οποία θα δίνουν τη δυνατότητα σε όποιον το επιθυμεί, χωρίς να έχει κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις, να συμμετάσχει στην αξιολόγηση εφαρμογών κινητών, είτε διαβάζοντας και σχολιάζοντας μέσω ειδικού εργαλείου που θα του παρέχεται τα terms and conditions, τους όρους και τις προϋποθέσεις, είτε ορίζοντας τις δικές του προτιμήσεις και συγκρίνοντάς τις με αυτές τις εφαρμογές ή του πλήθους που τις χρησιμοποιεί. Δηλαδή, ο χρήστης μπορεί να βλέπει τις προτιμήσεις και άλλων χρηστών και να βλέπει αν οι δικές του προτιμήσεις συμβαδίζουν με τις προτιμήσεις άλλων χρηστών σε θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία των ιδιωτικών δεδομένων. Ναι. Πού στοχεύει το συγκεκριμένο έργο? Μας είπατε να ευαισθητοποιήσει, να κινητοποιήσει. Ακριβώς. Έχουμε, κοιτώντας το έργο στο σύνολό του, ουσιαστικά έχουμε βρει τρεις στόχους τους οποίους θέλουμε να υλοποιήσουμε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που θα τρέξει το έργο. Ο πρώτος είναι να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και να ενημερώσουμε τον κόσμο σε θέματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τους κινδύνους που ελοχεύουν από όλες αυτές τις διαδικασίες. Ο δεύτερος στόχος είναι να κινητοποιηθούν ομάδες ατόμων καθώς και ειδικών που έχουν ιδιαίτερη γνώση και ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ώστε να συμμετάσχουν εθελοντικά στο έργο μέσα από διάφορες crowdsourcing διαδικασίες για να αξιολογήσουν το κατά πόσο είναι φιλικές
διάφορες εφαρμογές που θα αξιολογηθούν. Mm-hmm. Και πλέον ο τρίτος στόχος είναι να δημιουργήσουμε μια οπτικοποιημένη μέθοδο αξιολόγησης εφαρμογών για κινητά, ώστε ο κάθε χρήστης με το που ανοίγει κάποια εφαρμογή, που θέλει να εγκαταστήσει κάποια εφαρμογή, να παίρνει ένα σηματάκι, ας πούμε κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, που να του δίνει κατευθείαν γνώση για το αν πρόκειται για μια ασφαλή εφαρμογή ή για μια εφαρμογή που αποτελεί πολύ μεγάλο όγκο προσωπικών δεδομένων και χωρίς να γνωρίζουμε για ποιο λόγο απαιτείται αυτός ο μεγάλος όγκος των προσωπικών δεδομένων. Μάλιστα. Μας είπατε λοιπόν ότι το συγκεκριμένο έργο βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερομένων. Αυτός φαντάζομαι είναι και ο βασικός, η βασική διαφορά του έργου από άλλες υπάρχουσες λύσεις. Ναι, η βασική διαφορά του έργου σε σχέση με τις άλλες λύσεις που υπάρχουν μέχρι τώρα και οι οποίες βασίζονται κυρίως στην ανάπτυξη εξειδικευμένων τεχνικών λύσεων, βρίσκεται ότι στο συγκεκριμένο πλέον έργο εμείς βασιζόμαστε στην ενεργή συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερομένων, δηλαδή των χρηστών και των πολιτών. Mm-hmm. Το έργο υπάγεται που... όπως είπαμε, το ΚΑΠΕ υπάγεται στη γενικότερη πρωτοβουλία της ΚΑΠΡΙΣ, προσφέρει λύσεις που θα τροφοδοτούνται από τον ίδιο τον πολίτη, τον ίδιο τον χρήστη, καθώς αναπτύσσει εργαλεία που βοηθάνε τους χρήστες να ζητήσουν ομαδικά πλέον και όχι ατομικά καλύτερη αντιμετώπιση σε θέματα ιδιωτικότητας. Mm-hmm. Έτσι θα υπάρξει, θεωρούμε και θέλουμε να δημιουργηθεί ένα κίνημα ευαισθητοποίησης σε θέματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, το οποίο τελικά θα αποτελέσει ένα μέσο πίεσης προς τους προγραμματιστές ανάπτυξης των εφαρμογών, ώστε να είναι πιο ευαισθητοποιημένοι σε θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Άρα, όσο περισσότεροι συμμετέχουν στο συγκεκριμένο έργο, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η πίεση που θα ασκείται στους δημιουργούς. Ακριβώς. Θα φανεί ότι υπάρχει ένα κίνημα ευαισθητοποίησης και παράλληλα, όσο περισσότεροι συμμετέχουν, τόσο καλύτερα θα είναι και τα αποτελέσματα για την αξιολόγηση των εφαρμογών. Mm-hmm. Έτσι, για όλη την επιτυχία του συγκεκριμένου εγχειρήματος και του έργου αυτού είναι αναγκαία πλέον η προϋπόθεση, η ευαισθητοποίηση και η κινητοποίηση ως το δυνατό μεγαλύτερου αριθμού ατόμων, οι οποίοι θα γίνουν σε πρώτη φάση μέλη του ΚΑΠΡΙΣ, community της κοινότητας ΚΑΠΡΙΣ, αλλά το σημαντικό είναι να πάρουν μέρος στις δράσεις αξιολόγησης των εφαρμογών. Όπως είπαμε, η υλοποίηση του έργου βασίζεται σε crowdsourcing δράσεις, δηλαδή την ενεργή συμμετοχή ως το δυνατόν περισσότερων ατόμων στην αξιολόγηση των εφαρμογών. Έτσι το εγχείρημα δεν θα έχει τα αποτελέσματα που θέλουμε χωρίς την ενεργή συμμετοχή του ευρύτερου κοινού. Mm-hmm. Οπότε η επιτυχία του συγκεκριμένου έργου που μιλάμε πλέον για τις εφαρμογές στα κινητά εξαρτάται τόσο στην επιτυχή ανάπτυξη των εργαλείων που πρόκειται να αναπτύξει η τεχνική ομάδα του έργου και οι οποίες θα υποστηρίζουν τις δράσεις αξιολόγησης, αλλά και βασίζεται κυρίως στην ευαισθητοποίηση και στην ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των αρμόδιων πλέον φορέων για την προσέλκυση μεγάλου αριθμού μελών στην κοινότητα ΚΑΠΡΙΣ που θα ουσιαστικά θα συμβάλλουν στην αξιολόγηση των εφαρμογών. Μάλιστα. Κυρία Μακρυδάκη, πού μπορούμε να βρούμε περισσότερες πληροφορίες? Όπως σας είπαμε και προηγουμένως, επειδή δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ευαισθητοποίηση του κοινού, δίνουμε μεγάλη έμφαση στη διάδοση της πληροφορίας. Και γι' αυτό λοιπόν έχουμε ήδη δύο ιστοσελίδες στις οποίες δίνουμε πληροφορίες τόσο σχετικά με το έργο, όσο και γενικότερες πληροφορίες πάνω σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα προσωπικά δεδομένα, αλλά και διάφορες άλλες εκδηλώσεις, τις οποίες είτε θα οργανώσουμε εμείς για την ενημέρωση του κοινού, είτε για άλλες εκδηλώσεις στις οποίες θα συμμετάσχουμε. Επομένως, οποιοδήποτε ενδιαφέρεται μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες στο site του έργου ΚΑΠΕΙ, το οποίο mm-hmm. είναι www.cap.a.eu, όπως επίσης και στην σελίδα του ΚΑΠΡΙΣ, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, η οποία είναι www.capris.community.net. Φυσικά κάνουμε και καμπάνια μέσα από τα social media, οπότε μπορείτε να μας ακολουθήσετε είτε στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter και στο YouTube ακολουθώντας το Capris Community. Mm-hmm. Και βεβαίως όποιος έχει κάποιες ιδιαίτερες απαιτήσεις και θέλει να ενημερωθεί περισσότερο μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με την ομάδα επικοινωνίας του έργου. Η ομάδα του έργου είναι πολύ μεγάλη, αλλά συγκεκριμένα στην ομάδα επικοινωνίας συμμετέχουν 4 μέλη. Είναι ο Γιάννης ο Χρυσάκης, ο Θοδωρής ο Πάτκος, ο Γιώργος ο Φλουρής από το Ινστιτούτο Πληροφορικής
Και εγώ, η Μαρία Μακρυδάκη, από το Δίκτυο Πράξη. Μάλιστα. Κύριε Μακρυδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ο κόσμος πρέπει να ενδιαφέρεται για τα προσωπικά δεδομένα και τι πιο ωραίο από το να δείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον του, συμμετέχοντας σε τέτοιες ομάδες που μπορούν να κάνουν τον ψηφιακό μας κόσμο πολύ καλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τη Μαρία Μακρυδάκη από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας να μας μιλάει για την πρωτοβουλία Καπρίς και όλη αυτή την πολύ σοβαρή δουλειά που γίνεται προκειμένου να ασκηθούν πιέσεις στους δημιουργούς των εφαρμογών να προστατεύουν τα προσωπικά μας δεδομένα και να μην συλλέγουν προσωπικά μας δεδομένα εν αγνία μας. Πάμε να δούμε τώρα πάνω σε αυτό το μήκος κύματος τι αλλαγές ανακοίνωσε το Facebook και το Instagram για την προστασία των παιδιών και το ακατάλληλο περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Να πούμε ότι αρχές του έτους η πολύ μεγάλη πλατφόρμα Facebook και η πλατφόρμα κοινής χρήσης φωτογραφιών του Instagram θα εισάγει μια αλλαγή πολιτικής, η οποία θα κρύβει διαφημίσεις και εικόνες για χρήστες άνω των 18 ετών. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Είναι μια εξέλιξη που βοηθά στην προστασία των μικρών παιδιών στο διαδίκτυο. Ο γίγαντας της κοινωνικής δικτύωσης θα απαλλάξει πολλούς τύπους κατηγοριών σεξουαλικού περιεχομένου για χρήστες σε όλο τον κόσμο. Οι έφηβοι θα αποκλειστούν από την προβολή σεξουαλικών διαφημίσεων, τις απεικονίσεις ακατάλληλου περιεχομένου και τις καλλιτεχνικές απεικονίσεις γυμνού ή σεξουαλικών πράξεων. Οι διαφημίσεις που περιέχουν έμεση σεξουαλική δραστηριότητα και φωτογραφίες έργων τέχνης που απεικονίζουν σεξουαλική δραστηριότητα θα παραμείνουν ωστόσο ορατές στους ανήλικες. Στους ενήλικες, με συγχωρείτε. Οι περιορισμοί θα εξαρτώνται βέβαια αποκλειστικά από το αν οι έφηβοι καταγράφουν τις σωστές ηλικίες τους. Είναι αυτό που τονίζουμε πάρα πολύ συχνά εμείς στο Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, ότι είναι πολύ σημαντικό να δηλώνουμε τη σωστή μας ηλικία στο διαδίκτυο, γιατί υπάρχουν κάποια μέτρα ασφαλείας που το τελευταίο τουλάχιστον χρονικό διάστημα παίρνονται από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά να τα έχουν αυτά τα μέτρα, να μπορούν να απολαμβάνουν αυτά τα μέτρα ασφαλείας. Και είναι πολύ πιθανό για τους ανήλικους χρήστες που δεν έχουν καταχωρήσει την πραγματική τους ηλικία να συνεχίσουν να βλέπουν ακατάλληλο περιεχόμενο. Το Facebook κάνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια για την προστασία των παιδιών από το ακατάλληλο περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Αυτό βέβαια που απομένει είναι να δούμε κατά πόσο θα έχει εφαρμογή στην πράξη, καθώς όπως όλοι γνωρίζουμε πολλά παιδιά μπαίνουν σε αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης και στο Instagram δηλώνοντας ψευδή ηλικία. Κάπου εδώ όμως φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Να σας ευχαριστήσω πολύ που μείνατε κοντά μας. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.